Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Όσιο Γεράσιμο το Μικραγιαννανίτη. Γεννήθηκε το 1903, κοιμήθηκε το 1991, αγιοκατατάχθηκε το 2023. Είναι επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας και ουσιαστικά είναι ένας σύγχρονος συνάνθρωπός μας. Τι έχει να πει σήμερα σε εμάς ως άνθρωπος, αλλά και το έργο του, γιατί είναι επίσημα Άγιος για την Εκκλησία μας, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς, εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Εμμανουήλ. Ο πατέρας Εμμανουήλ είναι εφημέριος στην ενορία Σταυρακίων εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Εμμανουήλ. Μεγάλη μας χαρά. Καλό απόγευμα σε όλους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, κύριο Γεώργιο. Σεβασμιότατε, καλησπέρα από την Κρήτη, την ευχή σας, μεγάλη μας τιμή. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Θα ξεκινήσουμε με εσάς, Σεβασμιότατε. Επειδή είστε και ακαδημαϊκός δάσκαλος, καθηγητής πανεπιστημίου, νομίζω η διδακτορική σας διατριβή είναι πάνω στον Άγιο Γεράσιμο το Μικραγιαννανίτη, το έργο του. Οπότε να ρωτήσω εξ αρχής, αν τον είχατε γνωρίσει προσωπικά, τι άνθρωπος ήταν, για να το γνωρίσουμε και γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το έργο του. Μάλιστα. Όντως είχα τη μεγάλη ευλογία στη ζωή μου να συναντήσω και όχι μόνο να συναντήσω, αλλά και να συναναστραφώ, μπορώ να πω, τον Άγιο Γεράσιμο, τον Όσιο Γεράσιμο, τον Υμνογράφο, όπως είναι γνωστός, τον Μικραγιαννανίτη, αφού από μαθητής Δευτέρας Λυκείου ήδη πήγαινα στη Μικρή Αγία Άννα και τον συναντούσα, τον γνώρισα εκεί στην καλύβη στην οποία ζούσε μαζί με τον γέροντά μου, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βερίας, κύριο Παντελεήμονα. Ο Μητροπολίτης Βερίας δηλαδή, ως πνευματικός μου πατέρας, μας πήγαινε εκεί στο Άγιον Όρος και έτσι συνδέθηκα με τον Όσιο Γεράσιμο. Τα χρόνια πέρασαν, ναι. Τελείωσα την θεολογική και την φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και όταν ήρθε η ώρα έκανα το μεταπτυχιακό πρωτίστως και όταν ήρθε η ώρα να επιλέξω θέμα για τη διδακτορική μου διατριβή, ο καθηγητής μου, ο επιβλέπων όπως λέμε καθηγητής, ο σύμβουλος καθηγητής, ο οποίος ήταν ο κύριος Βασίλειος Κατσαρός, καθηγητής της Βυζαντινής Φιλολογίας στο τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αυτός εκδήλωσε μεγάλο ενδιαφέρον, χωρίς να γνωρίζει προσωπικά τον Υμνογράφο, τον πατέρα Γεράσιμο τότε δηλαδή, μάλιστα, ναι. Αλλά έχοντας μεγάλη εκτίμηση για το έργο του, αναζητούσε κάποιον φοιτητή, ο οποίος να μπορεί να πηγαίνει στο Άγιον Όρος, προκειμένου να μελετήσει τα χειρόγραφα και το έργο του. Τότε η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είχε αναθέσει μεταπτυχιακές ή διδακτορικές εργασίες για όλους τους νεοέλληνες ποιητές που ζούσαν στη Θεσσαλονίκη. Τότε. Ναι. Νίκο Γαβρίλ Πετζίκη, Ζωή Καρέλη, Ντίνο Χριστιανόπουλο, Γεώργιο Βαφόπουλο και ούτω καθεξής. Οπότε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θεώρησαν ότι πρέπει να μελετηθεί και να αναδειχθεί, να προβληθεί το έργο ενός εκκλησιαστικού ποιητή, ενός δηλαδή υμνογράφου,
όπως ήταν ο Γεράσιμος Μικραγιαννίδης. Α, μάλιστα. Και επειδή πηγαίνατε εκεί, θα τον γνωρίζατε, είπατε, και προσωπικά, τι άνθρωπος ήταν από κοντά? Κοιτάξτε να δείτε, ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός μοναχός. Τίποτα δεν έδειχνε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Mm. Ούτε φωτοστέφανο φορούσε, mm. ούτε από το έδαφος υπερίπτατο. Έπρεπε να ανακαλύψεις, ας το πούμε, τα στοιχεία της αγιότητάς του. Α, δεν μιλούσε για τον εαυτό του, δεν ήθελε να αυτοπροβάλλεται και όταν ερχόντουσαν προσκυνητές για να ζητήσουν την ευχή του, απέφευγε γενικά να ομιλεί για αυτά τα πράγματα. Ναι. Είναι αυτή η κρυμμένη αγιότητα που πρέπει να την ανακαλύψεις και δεν εμφανίζεται μπροστά σου, εξόφθαλμα. Ναι. Ναι, φαντάζομαι βέβαια η συναναστροφή το φανέρωνε ότι ήταν κάτι ξεχωριστό. Η απλότητα που είχε, ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν καθημερινός άνθρωπος και είχε αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα της υμνογραφίας. Ο κόσμος μας πιστεύει ότι η λατρεία δεν αλλάζει. Γράφτηκε στο Βυζάντιο και μένει ίδια. Αλλά ήταν υμνογράφος και έγραφε και σήμερα. Είναι ένα νέο στοιχείο αυτό. Με αφορμή τι έγραφε ο Άγιος Όσιος Γεράσιμος? Έγραψε για πολλούς νέους Αγίους, για τους οποίους δεν υπήρχαν ακολουθίες ή για εορτές ή γεγονότα τα οποία εορτάζουμε και δεν είχαν τη σχετική υμνολογία. Για παράδειγμα, είναι ο συγγραφέας της ακολουθίας του Αγίου Νεκταρίου, μάλιστα, τον Αγίου Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης. Ναι. Λέω μερικά παραδείγματα μόνο. Επίσης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο του ανέθεσε και έγραψε την ακολουθία η οποία ψάλεται κάθε χρόνο στην 1η Σεπτεμβρίου για την προστασία του περιβάλλοντος, ναι, που δεν είναι για κάποιο πρόσωπο δηλαδή, αλλά για κάποια εορτή, νέα εορτή, η οποία καθιερώθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο η 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής υπέρ του περιβάλλοντος. Επίσης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο το ανέθεσε και έγραψε τις ακολουθίες όλων των Οικουμενικών Συνόδων και καθιέρωσε κάποιες Κυριακές μέσα στον χρόνο να εορτάζονται, όχι μόνο οι Οικουμενικές Σύνοδοι όπως τις γνωρίζουμε μέσα στις εορτές αυτές, αλλά ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης, συνέγραψε την ακολουθία της Χιλιετηρίδος του Αγίου Όρους, η οποία εψάλλει το 1963 στη Μονή Μεγής της Λαύρας, κατά το Πατριαρχικό Συλλήτρουργο που έγινε εκεί προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα. Συνέγραψε την ακολουθία για τα 1000 χρόνια του εκχριστιανισμού των Ρώσων το 1988, που εψάλλει το 1988 στην Κωνσταντινούπολη και μεταφράστηκε και στα σλαβωνικά για να ψαλεί από τους Ρώσους Ορθοδόξους αδερφούς μας. Είναι διάφορες ακολουθίες, οι οποίες πάντοτε του ζητούσαν βεβαίως, δεν ήταν αυτόκλητος, ας το πω έτσι. Ναι, υπήρχε από την επίσημη εκκλησία μια αφορμή, μια πρόσκληση για να γράψει. Και τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, οι σκήτες, του ζητούσαν να γράψει διάφορες ακολουθίες και πολλές φορές έγραψε και αναπληρώσεις ακολουθιών. Ακολουθίες δηλαδή, οι οποίες δεν ήταν ολοκληρωμένες για διάφορους λόγους. Του ζητούσαν να συμπληρώσει τις ακολουθίες, διότι αυτή την εορτή την εόρταζαν κάπως ιδιαίτερα σε κάποιον τόπο. Για παράδειγμα, μπορώ να πω την Ιερά Σκήτη των Καυσοκαλυβίων, το καθολικό ναός της οποίας τιμάται επωνόμεται της Αγίας Τριάδος. Και επειδή, όπως καταλαβαίνετε, μια εορτή με αγρυπνία απαιτεί πολλά λειτουργικά κείμενα, που παρήγγειλαν και έγραψε διάφορα κείμενα, επιπλέον προσώμια, εκλογή για τον πολυέλαιο του όρθρου, δηλαδή διάφορα κείμενα τα οποία εμπλούτησαν την υμνολογία της εορτής προκειμένου να τελεστεί ευσχημόνος και κατατάξιν, όπως λέμε, η πανήγυρη εκεί πέρα. Και πολλά άλλα παραδείγματα τέτοια μπορώ να σας πω. Βεβαίως, σε όλο αυτό δεν ήταν απλά μια έμπνευση. Η μνογραφία δεν είναι κοσμική ποίηση. Καταρχάς, η μνογραφία υπόκειται σε κανόνες και σε δεσμεύσεις. Ναι, ο ποιητής δεν είναι ελεύθερος να γράψει. Ο μνογράφος δεν είναι ένας κοσμικός ποιητής
για να γράψει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, ας το πούμε. Πρέπει αυτό που θα γράψει να είναι σύμφωνο με το πιστεύω της Εκκλησίας, να βασίζεται στην Αγία Γραφή, να συμφωνεί με τα δόγματα της Εκκλησίας και να έχει ανάλογα, να δημιουργεί ανάλογα συναισθήματα και πνευματικές ανατάσεις στους πιστούς που τα ψάλουν και τα ακούν. Επίσης έχει και εξωτερικές δεσμεύσεις, όπως είναι δύο χαρακτηριστικές τέτοιου είδους δεσμεύσεις, κανόνες της υμνογραφίας, είναι η ομοτονία και η ισοσυλλαβία. Ναι, ναι. Πώς έχουμε αλλού την ομοιοκαταληξία, για παράδειγμα, είναι δηλαδή γλωσσικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να τηρεί ο υμνογράφος προκειμένου να γράψει μία ακολουθία. Ναι, και επειδή φαινόταν εξωτερικά ο λιγογράμματος, αλλά τελικά έχει πολύ μεγάλη μόρφωση, θα τα έμαθα αυτά φαντάζομαι σιγά σιγά, για να μπορέσει να συντάξει και τους κανόνες, τα τροπάρια και όλη την ακολουθία. Αν σας ρωτούσα πηγή εμπνεύσεώς του ή από τη ζωή του, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε κάπου? Ήταν η άσκηση, ο τρόπος που ζούσε? Κοιτάξτε να δείτε. Ήτανε, πραγματικά δεν είχε... Ο λιγογράμματος ακριβώς δεν ήταν. Είχε τελειώσει λύκειο, ας το πούμε, της εποχής εκείνης. Σχολαρχείο λεγότανε. Το οποίο γενικά ήταν καλό σχολείο, σαν κολέγιο, ας το πούμε έτσι. Αλλά δεν είχε πανεπιστημιακή ασφαλώς μόρφωση. Ναι. Παρά τα αυτά, είχε εντρυφήσει στα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας επί πολλά χρόνια. 19 χρονών πήγε στο Άγιον Όρος και όλα αυτά τα χρόνια διάβασε πάρα πολύ, ειδικά τους πατέρες της Εκκλησίας, και όλα αυτά έγιναν κτήμα του. Πέραν αυτού υπήρχε βιωματική σχέση με τους Αγίους, είναι αυτό που λέμε communio sanctorum στη λατινική γλώσσα, ναι. Κοινωνία με τους Αγίους, ναι. Δηλαδή. Τι εννοώ κοινωνία με τους Αγίους? Την ώρα που έγραφε είχε θεοπτίες και πνευματικά βιώματα με τα υμνούμενα πρόσωπα. Ναι. Δεν ήταν τυχαίο αυτό. Ένα παράδειγμα θα σας πω μόνο. Όταν συνέγραψε την ακολουθία, του παρήγγειλαν δηλαδή, του ζήτησαν να γράψει την ακολουθία των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, λέμε τώρα, ναι, των νεομαρτύρων της Λέσβου, να το πω έτσι. Ναι, ναι. Ένας από τα βιογραφικά στοιχεία τα οποία διάβασε, τα οποία, όπως ξέρετε, ήταν αποσπασματικά και εξαιρετικά λίγα στην αρχή, διότι δεν στηριζόντουσαν σε γραπτές πηγές, αλλά σε οράματα και αποκαλύψεις τις οποίες επέτρεψε ο Θεός για τους Αγίους, δεν συμπεριέλαβε στο απολυτίκιο του εορτή στην Αγία Ειρήνη, παρά μόνο τους Αγίους Ραφαήλ και Νικόλαο. Ναι. Και είδε σε όραμα την Αγία Ειρήνη ένα μικρό κοριτσάκι, μας είπε, ένα μικρό κοριτσάκι, το οποίο έκλαιγε και δεν ήθελε να μπει στην εκκλησία. Και τη ρώτησε, γιατί δεν μπαίνει στην εκκλησία, και είπε, διότι δεν είμαι μέσα στο απολυτίκιο. Γι' αυτό και μετά τροποποίησε το απολυτίκιο και συμπεριέλαβε και την Αγία Ειρήνη. Το ίδιο δε είχαν δει προσκυνητές στη θερμή της Λέσβου που πήγανε να προσκυνήσουν τους Αγίους και έβλεπαν ένα κοριτσάκι να κλαίει και να μην μπαίνει μέσα στο ναό. Και όταν το ρωτούσαν, έλεγε ότι ο πατήρ Γεράσιμος στο Άγιον Όρος δεν με έβαλε μέσα στο απολυτίκιο. Όλα αυτά δηλαδή δείχνουν ότι είχε μια, ας το πω, προσωπική σχέση με τα υμνούμενα πρόσωπα. Διάβαζε το βίο τους, όταν επρόκειτο δηλαδή να γράψει μια ακολουθία, έκανε προσευχή και μετά οραματιζόταν, έβλεπε τον Άγιο οφθαλμοφανός μπροστά του, δηλαδή, είτε να ομολογεί τον Χριστό, είτε να ασκητεύει. Ήταν αυτή η κοινωνία με τον Αγίον την οποία σας προανέφερα. Και αναφέρεται και τη λέξη πολύ ωραία, θεοπτία, είχε αυτό το χάρισμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Να πω για τους τηλεθεατές μας, συζητούμε για τον Όσιο Γεράσιμο, τον Μικραγιαννανίτη, τον υμνογράφο. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλια, αναφορά, θα χαρούμε πάρα πολύ στο 2810-398-160-161. Η εκπομπή μας είναι πάντα ζωντανή. Πατέρα Εμμανουήλ, να μας πείτε λίγα λόγια για τη ζωή του.
ποιος ήταν και έτσι να τον γνωρίσουμε. Και αν τον είχατε δει ποτέ από κοντά, αν τον γνωρίσατε. Να πω βεβαίως όχι, εγώ δεν έτυχε να γνωρίσω τον όσοι αυτό γέροντα, τον Γεράσιμο του Μικραγιαννενίτη. Όμως μου έκανε εντύπωση το συναξάρι του. Πρωτίστως όμως θα ήθελα να υποβάλω το σέβημα του στον σεβασμιότατο και χαιρόμαστε που διαμέσου αυτής της εκπομπής τον έχουμε εδώ στην Κρήτη. Βέβαια. Και καλώς ορίσατε, σεβασμιότατε. Θέλω να πω μερικά σημεία της ναι. ζωής ναι, ναι. του Αγίου. Ο Άγιος κατήγεται από την Βόρειο Ήπειρο. Mm. Είχε μια ευφιέστατη μητέρα και πολύ καλή χριστιανή. Γι' αυτό από μικρό παιδί έτρεχε στα εξοκλήσια εκεί της περιοχής. Κατήγεται από τη Δροβριανή της Βορείου Ήπειρου. Οι γονείς του μετακόμισαν στην Ελλάδα, ήρθαν στον Πειραιά αρχικά και στη συνέχεια στην Αθήνα. Εκεί στην Αθήνα η ζωή του ήταν στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και στον Άγιο Γεώργιο της Ριζαρίου Σχολής. Και εκεί συνάντησε και τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος ερχόταν και λειτουργούσε στον Άγιο Γεώργιο της Ριζαρίου, όπου είχε διατελέσει και σχολάρχης. Η ζωή του ήταν μεταξύ του σχολείου που πήγαινε, του γυμνασίου, του σπιτιού τους και της εκκλησίας. Οπότε μέσα του είχε τον μεγάλο αυτό πόθο για να μονάσει. Συνάντησε στα 20 του χρόνια περίπου ένα μοναχό Αγιορείτη, ο οποίος τον βοήθησε και έτσι πήγε στο Αγιον Όρος και εκεί που επήγε αρχικά, εκεί και έμεινε. Στη σκήτη της Αγίας Άννας, στην καλύβη του Τιμίου Προδρόμου, όπου ήταν ένας ιερομόναχος μελέτιος και έβαλε την μετάνοιά του και έγινε δόκιμος μοναχός. Μέσα σε ένα χρόνο έγινε και η κουρά του και πήρε το όνομα Γεράσιμος από την μνήμη του Αγίου Γερασίμου, του οποίου έγινε το η Αγρυπνία, την ημέρα της μνήμης του Αγίου, στην Αγρυπνία του Αγίου Γερασίμου, έγινε η κουρά του και πήρε και το όνομα Πατήρ Γεράσιμος. 3 χρόνια μετά που ήταν εκεί στο Άγιον Όρος, για πρώτη φορά του ήρθε αυτή η έμπνευση και το χάρισμα να γράψει ακολουθία. Και η πρώτη του ακολουθία, η πρώτη σειρά τροπαρίων θα λέγαμε, ήταν προς την Παναγία. Μάλιστα. Τα οποία τροπάρια τα πήρε και τα έδειξε στον γέροντά του. Ο γέροντας βεβαίως τα ενέκρινε και, τα είπε, και του είπε ότι είναι πολύ ωραία. Όμως δεν αρκέστηκε σε αυτό, παραπήγε και στον πατέρα Καλίνικο τον ησυχαστή, ο οποίος ήταν εκεί στην Αγία Άννα, ένας ασκητής που ήταν 40 χρόνια έγκλειστος, ο οποίος τα διάβασε και βεβαίως τα ενέκρινε και του είπε πάρα πολύ ωραία είναι αυτά τα τροπάρια τα οποία έχεις γράψει και διέκρινε το χάρισμα το οποίο ερχόταν, ήδη είχε έρθει σε αυτόν και του είπε διασφάλισε αυτό το χάρισμα στην ταπείνωση. Ναι. Οπότε αυτό κράτησε ο Άγιος Γεράσιμος, να κρατήσει την ταπείνωση και μέσα σε αυτή την ταπείνωση το χάρισμα αυτό να κρατηθεί. Διότι τα χαρίσματα μεν έρχονται, αλλά αν μας πιάσει η υπερηφάνεια και ο Θεός μπορεί να τα πάρει πίσω. Οπότε επέστρεψε στην καλύβα και εκεί συνέχισε να αξιοποιεί το χάρισμα. Ζούσε με προσευχή, με μελέτη, η οποία ήταν μάλιστα αχόρταγη η μελέτη του. Ναι. Και εδώ φαίνεται και η παιδεία του. Μελετούσε αργά και ερμηνευτικά τα κείμενα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων. Γι' αυτό είχε και μια εφράδια στην ομιλία του, όταν κανένας τον άκουγε να μιλεί, μπορούσε να πει ένα νόημα με πολλές λέξεις και να το πλουτίσει και έτσι να αποδοθεί με τον πιο όμορφο τρόπο και σε αυτόν που το ακούει να το καταλάβει καλύτερα, αλλά και να είναι και όμορφο από πλευράς λογοτεχνικής και παρουσίας. Είχε λοιπόν αυτό το χάρισμα διότι μελετούσε πάρα πολύ τους πατέρες και την Αγία Γραφή και κρατούσε αυτούς τους όρους τους εκκλησιαστικούς, τους οποίους στη συνέχεια χρησιμοποιούσε βέβαια και μέσα στην υμνογραφία του. Θέλω να πω ένα σημείο της ζωής του που είναι πολύ σημαντικό. 5 χρόνια μετά που ήταν εκεί στην καλύβα του Τιμίου, του Τιμίου Προδρόμου, ο γέροντάς του ανεχώρησε, έφυγε από το Άγιον Όρος. Διότι υπήρξε ένα θέμα τότε με τους παλαιοημερολογίτες, τον κάλεσαν να εξυπηρετήσει χριστιανούς του παλαιοημερολογίου έξω από το Άγιον Όρος και νόμισε ότι έτσι θα κάνει καλύτερα την διακονία του, οπότε ανεχώρησε και έμεινε μόνος του 25 χρονών στην έρημο του Αγίου Όρους σε μία καλύβα. Θα μπορούσε
ο Άγιος τότε, να αναζητήσει κάπου, να έχει την ανθρώπινη παρηγοριά. Ναι. Αλλά δεν το έκανε, ναι. Παρέμεινε μόνος εντελώς. Λίγο παρακάτω ασκήτευε ο γέροντας Αβιμέλεχ, μια μεγάλη προσωπικότητα του Αγίου Όρους, πολύ φίλη με τον Άγιο Νεκτάριο και εκ της Κρήτης μας ορμόμενος. Έχει γράψει για το έργο του και την παρουσία του ο Άγιος Ιεραπίτνης και Σιτίας ο Μακαριστός Ευγένιος, μέσα από έναν διδάσκαλο που είχε βάλει να ερευνήσει την μεγάλη αυτή προσωπικότητα του γέροντος Αβιμέλεχ. Μια νύχτα λοιπόν ο γέροντας Αβιμέλεχ είδε την καλύβα που διέμενε ο Άγιος Γεράσιμος να φλέγεται. Οπότε ξεσηκώθηκε αυτός και πήρε και έναν μοναχό από εκεί μαζί του να πάνε να σβήσουν τη φωτιά που πήρε φωτιά η καλύβα. Ναι, ναι. Όταν πήγαν όμως είδαν ότι δεν είναι φωτιά, αλλά ήταν ο Άγιος Γεράσιμος, ο γέροντας, νέος, νεαρός, ο οποίος ήταν ονιπετής και προσευχόμενος. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο σημάδι στη ζωή του, ότι αυτός επέλεξε να έχει ανθρώπινη, να μην έχει ανθρώπινη παρηγοριά, αλλά να έχει θεϊκή παρηγοριά. Ναι. Να επικοινωνεί με τη χάρη του Θεού και με αυτήν να συνδέεται και αυτή να γεμίζει τη ζωή του. Αυτή λοιπόν η χάρη του Θεού του έφερε τις θεοπτίες που είπε και ο Σεβασμιότατος και στη συνέχεια έρε το χάρισμα αυτό το ημνογραφικό. Και όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, η ημνογραφία της Εκκλησίας μας είναι εκ του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και είναι και απόλυτα σύμφωνη με τα δόγματα της Εκκλησίας. Μια φορά, αν δεν καταλαβαίνουμε τα δόγματα της Εκκλησίας, μπορούμε να ανατρέχουμε στους ύμους της Εκκλησίας μας και μέσα από τους ύμους της Εκκλησίας μας να μπορούμε να εντρυφούμε σε αυτά και να καταλαβαίνουμε την πίστη μας. Αυτός λοιπόν είναι ο Άγιος Γεράσιμος, ο οποίος ζούσε ασκητικά, ερημητικά, ζούσε προσευχητικά, ζούσε μελετώντας και αξιοποιώντας αυτό το τόσο ωραίο χάρισμα που του έδωσε ο Θεός. Και θα πρέπει να πούμε και το μέγεθος της απόδοσης αυτού του χαρίσματος. Mm. Δηλαδή, τι έργο συνέγραψε. Ναι. Τεράστιο. Είναι ένα τεράστιο έργο. Είναι 50 τόμοι των 800 σελίδων 50 τόμοι ο κάθε 800. Τόμος. Ναι. Και οι ακολουθίες που συνέγραψε είναι 2.000 των αριθμών. Mm, μάλιστα. Έχουμε παραδείγματος χάρη τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, ο οποίος είναι κατεξοχήν ποιητής των Κοντακίων, και λέμε ότι έχει ένα πλούσιο έργο. Και ο Άγιος Ρωμανός έγραψε 1.000 κοντάκια. Έχουμε και τους άλλους ημνογράφους της Εκκλησίας μας και αυτοί με ένα πλούσιο έργο, αλλά κανείς από όλους δεν έχει φτάσει στο ύψος του Αγίου Γερασίμου. 2.000 ακολουθίες, ναι. 50 τόμους των 800 σελίδων έκαστος. Αυτό είναι πραγματικά μοναδικό. Γι' αυτό και τον τίμησε, ναι, ναι. Και το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας, αλλά και η Ακαδημία Αθηνών. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Σεβασμιότατε, αν θέλετε να πείτε κάτι για τη ζωή του, με πολύ χαρά να προσθέσετε. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Είπε ο πατήρ Εμμανουήλ πολύ ωραία και σημαντικά στοιχεία. Εκείνο το οποίο θα μπορούσα να προσθέσω είναι ότι είναι ένα τεράστιο έργο, όπως καταλαβαίνετε. Αν πολλαπλασιάσει κανείς το 50 με το 800, καταλαβαίνετε, είναι 40.000 σελίδες, αν θέλουμε να το πούμε έτσι. Ναι. Δεν είναι μόνο βέβαια οι ακολουθίες αυτές οι 2.000, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά και όσοι γνωρίζουν οι ιερείς, οι ψάχτες, ακολουθίες δεν είναι μόνο οι ακολουθίες που ψάλλουμε στην εορτή ενός Αγίου, στον Εσπερνό και στον Όρθρο. Ακολουθία είναι και η παράκληση, είναι οι χαιρετισμοί, είναι τα εγκόμια, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι πολλές χιλιάδες, ας το πούμε έτσι, τα υμνογραφήματα, να το πούμε με μια γενικότερη έκφραση. Εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει το έργο του υμνογράφου Γερασίμου είναι ότι παντρεύει την πρωτοτυπία μιας καινούργιας εορτής ή ενός νέου Αγίου με την παράδοση. Μάλιστα. Παντλώντας από την παράδοση, διότι η πηγή του, όπως έλεγε ο ίδιος, είναι η Αγία Γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας. Παντλώντας λοιπόν από την παράδοση και ακολουθώντας τα παραδοσιακά μέτρα των παλαιών, των αρχαίων ημνογράφων, την ομοτονία και την ισοσυλλαβία, όπως σας είπα, κάνει κάτι καινούριο. Υμνεί ένα νέο Άγιο. Ναι.
Και αυτό δεν γίνεται μετά από σκέψη, μετά από σύνθεση, να πάρει ας πούμε 2-3 τροπάρια από ένα παλιό Άγιο παρόμοιο για να τα κάνει. Αυτά όλα γίνονται αυτομάτως. Γι' αυτό και τα χειρόγραφά του ήταν εξαιρετικά, είναι εξαιρετικά δυσανάγνωστα. Επειδή ναι, έγραφε με μεγάλη ταχύτητα. Ναι. Δεν είχε πρόχειρο και καθαρό δηλαδή. Ναι, ναι. Ήταν τόσο μεγάλη έμπνευση που όπως έλεγε ο ίδιος χρησιμοποιούσε μία έκφραση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου που έλεγε ότι παθαίνω, παιδάκι μου, μου λέγε απορία εκ της ευπορίας. Μάλιστα. Δηλαδή, ναι, παρόλο που η υμνογραφία έχει τόσες πολλές δεσμεύσεις όπως σας είπα και εσωτερικές όσον αφορά το περιεχόμενο και εξωτερικές όσον αφορά το μέτρο δηλαδή, την ισοσυλλαβία και την ομοτονία, εντούτοις όταν έγραφε είχε τέτοια καταιγιστική έμπνευση που δεν προλάβαινε το χέρι όπως έλεγε να γράψει αυτά τα οποία υπαγορεύει ο νους. Mm. Καταλάβατε. Ναι. Ήταν, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και η γραφή του ήταν το ένα γράμμα ενωμένο με το προηγούμενο, ναι, εξαιρετικά δυσανάγνωστα. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, αυτό μπορεί και ο καθένας μας να το πάθει. Άλλο να γράψεις με την ησυχία σου και ένα γράμμα, κάτι τέλος πάντων, αν και τώρα όλοι με τα κομπιούτερ γράφουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, και άλλο να σου υπαγορεύει κάποιος γρήγορα-γρήγορα για να το γράψεις. Αυτό μάλιστα, επειδή τα θαύματα και τα χαρίσματα του Θεού είναι πνευματικές έννοιες και δεν μπορούν να αποδειχθούν, ας το πούμε, επιστημονικά. Εδώ όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι υπήρξε γραφολογική έκθεση η οποία επιβεβαίωσε αυτό το χάρισμα. Όταν δηλαδή τον ρωτούσαμε αν είναι αυτοδίδακτος ή ανήκει σε κάποια σχολή, σχολή ξέρετε, οι ποιητές και οι μνογράφοι έχουν μια σχολή. Έχουν τις σχολές τους, έχουν τις στάσεις τους. Αυτοί οι ποιητές που ανέφερα πρωτήτερα, τους οποίους εγώ πρόλαβα εν ζωή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου κάναν διαλέξεις και ανακηρύχθηκαν και διδάκτορες της φιλολογίας, η Ζωή Καρέλη, ο Νίκος Γαβρίλ Πετζίκης, όλοι αυτοί, ανήκαν στη λεγόμενη σχολή της Θεσσαλονίκης. Ήταν μια ιδιαίτερη ποιητική, ας το πούμε, λογοτεχνική σχολή. Όταν λοιπόν ρωτούσαμε τον Άγιο Γεράσιμο αν ανήκει σε κάποια σχολή ή αν είναι αυτοδίδακτος, έλεγε, παιδάκι μου, είμαι διδακτός Θεού. Αυτά δεν είναι δικά μου πράγματα, είναι του Θεού πράγματα, μας έλεγε. Ναι. Και εμείς, εγώ λέει, είμαι σαν τον προφήτη που έλεγε, λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Δεν είναι δικά μου πράγματα, δεν είναι δικές μου ιδέες. Εμείς το ακούγαμε σαν έκφραση, αν θέλετε, ταπείνωσης αυτό. Αλλά αυτός το βίωνε, το ζούσε, το έλεγε πραγματικά. Όταν εκοιμήθη και έπρεπε να συγγράψω τη διδακτορική μου διατριβή, αφού είχα ήδη συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία, έδωσα σε μια κοπέλα, τότε ήμουνα στη Βέρεια, λειτουργούσα στη Βέρεια, και μια κοπέλα σπούδαζε δικαστική γραφολόγο στο Λονδίνο. Ναι. Είναι μια ειδικότητα αυτή, οι δικαστικοί γραφολόγοι, που είναι σε θέση να συγκρίνουν κάποια κείμενα για να δουν πια μια διαθήκη, για παράδειγμα, αν είναι γνήσια ή πλαστή και ούτω καθεξής. Είναι μια λεπτή επιστήμη, η οποία εδώ από ό,τι ξέρω δεν σπουδάζεται. Η κοπέλα σπούδαζε τότε στο Λονδίνο. Ήθελα κι εγώ, είμαι έτσι από περιέργεια, την κάλεσα, γνώρισα την οικογένειά της και της είπα αν μπορώ να της δώσω ένα κείμενο να το δει και να κάνει μια, έτσι, μια έκθεση, ας το πούμε. Μου είπε ότι η ίδια δεν μπορεί να το κάνει αυτό ακόμη, αλλά μπορεί να το δώσει στην καθηγήτριά της. Μα λέω, αυτό είναι γραμμένο στα ελληνικά, λέει, δεν έχει καμία σημασία η γλώσσα. Εμείς τους χαρακτήρες αναλύουμε και βλέπουμε. Λέω, τι χρειάζεται να σου δώσω, λέει, ένα κείμενο, εάν μεν είναι καθαρογραμμένο και σε φωτοτυπία, αν η φωτοτυπία είναι καθαρή, δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και φωτοτυπία, αλλιώς πρέπει να είναι το πρωτότυπο, μια σελίδα φτάνει. Και τι άλλα στοιχεία θες να σου δώσω, ποιος το έγραψε αυτά, όχι, όχι, λέει, πότε γράφτηκε το κείμενο, 1980 ας το πούμε, και πόσο, σε τι ηλικία είχε αυτός που το έγραψε, τίποτα άλλο. Ναι. Το έδωσα εγώ, τα έδωσα αυτά τα στοιχεία, πέρασαν οι μήνες, ήρθε το κορίτσι, επέστρεψε το καλοκαίρι για τις διακοπές και μου έφερε ένα επιστολόχρωτο του Πανεπιστημίου
και τη γνωμοδότηση, την έκθεση της καθηγήτριας της δικαστικής γραφολογίας, της γραφολόγου. Εκεί λοιπόν διαβάσαμε με έκπληξη τα εξής σπουδαία και σημαντικά. Έλεγε λοιπόν η ανάλυση αυτή, από που έγινε με βάση τους χαρακτήρες, ότι αυτός που έγραψε το κείμενο είναι ηλικιωμένος άνδρας. Μάλιστα, ναι. Εμείς δεν είπαμε τίποτα, ούτε ποιος ήταν. Είναι ηλικιωμένος άνδρας, υψηλής πνευματικής στάθμης, και όταν έγραφε το κείμενο ήταν σε εξαιρετικά μεγάλη ψυχική γαλήνη. Ναι. Μέσα σε περιβάλλον ηρεμίας και ησυχίας. Επίσης είπε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα επισεστηρμένης γραφής κειμένου καθυπαγόρευση. Α, καθυπαγόρευση. Ναι, επισεστηρμένη γραφή εννοεί όταν, αυτό που είπα, το ένα γράμμα είναι ενωμένο με το άλλο, λόγω της ταχύτητας με την οποία γράφει κάποιος, οπότε το μελάνι, το στυλό, ενώνει το ένα γράμμα με το προηγούμενο. Και είπε ότι είναι χαρακτηριστικό δείγμα γραφής, επισεστηρμένης γραφής, κειμένου καθυπαγόρευση. Ναι. Ήρθε δηλαδή η γραφολογία, η επιστήμη, και επιβεβαίωσε αυτό το οποίο έλεγε ο ίδιος, ότι είναι διδακτός του Θεού. Ναι, το καθυπαγόρευση γράφει, με το θεϊκό κομμάτι, έχει μεγάλη σημασία. Και ότι αυτά που γράφει, όπως έλεγε, δεν είναι δικά μου, είναι του Θεού. Και εμείς τα εκλαμβάναμε ως ταπεινολογία, ως ταπείνωση, αλλά ήταν μια πραγματικότητα την οποία βίωνε, μια πνευματική κατάσταση δηλαδή, καταλάβατε, η οποία δεν ήταν προϊόν ούτε σπουδών, ούτε δεξιοτήτων, ούτε εξάσκησης. Και το επιβεβαίωσε και προϊόν, επιστήμονας με το γραφικό του χαρακτήρα. Ακριβώς. Και το καθυπαγόρευση μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ότι ο Θεός τον υπαγόρευε. Να συνδεθούμε στο σημείο αυτό, είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο πατέρας Νεκτάριος Μικραγιαννανίτης από την Καλύβη Αγίων Αρχαγγέλων, Σκήτη Μικράς Αγίας Άνης, στο Άγιον Όρος. Πατέρα Νεκτάρη, την ευχή σας από την Κρήτη. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, να έχουμε την ευχή του μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, την ευχή του σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κύπρου, κυρίου Γεωργίου, ο οποίος είναι ο καλύτερος που μπορεί να πει για το έργο του Γέροντα, γιατί ήρθε και εργάστηκε σε όλο το έργο του Γέροντα πάρα πολύ καιρό και παρουσίασε και τη διατριβή του και τον κατάλογο των χειρογράφων του και πολλή εργασία, οπότε είναι ο καταλληλότερος, τον ξέρει από νεαράς ηλικίας. Και θα ήθελα την ευχή τους και χαίρομαι που σας ακούω και να έχετε και την ευλογία του Αγίου Γέροντος Γερασίμου, του Γέροντά μας, του Ιμνογράφου. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη μας χαρά και ευλογία. Είστε στο μέρος όπου έζησε ο Άγιος, περίπου εκεί κοντά. Εμείς θέλαμε να μας πείτε 2-3 σημεία από το βίο του που πρέπει να προσέξουμε και από τις διδαχές του. Κοιτάξτε να σας πω. Φυσικά ο χρόνος πρέπει να είναι πολύς για να μπορούμε να πούμε πολλά για τον Γέροντα. Αλλά έστω πολύ συνοπτικά, να αναφέρω κάποια πράγματα από τη ζωή του. Ήταν μια μεγάλη ευλογία να είμαι υποτακτικός του. Ήταν ένας άγιος άνθρωπος, ξεχώριζε μέσα στη συνοδεία μας και όποιος τον έζησε καταλάβαινε ότι πρόκειται περί αγίου ανθρώπου. Ήταν ξεχωριστός. Θα λέγαμε ότι αυτός ο άνθρωπος ζούσε εδώ, αλλά δεν ζούσε εδώ. Ζούσε στον ουρανό. Ήταν ανάμεσά μας, αλλά δεν ζούσε και ανάμεσά μας. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ταπεινός, πολύ προσεκτικός, πολύ ευλαβής, με αγιότητα βίου, την οποία τη βλέπαμε σε κάθε εκδοχή της ζωής του, και αυτό από τη μια μας παραδειγμάτιζε και από την άλλη μας παρότρινε στην πνευματική μας εργασία του, στην πνευματική μας εργασία. Οι λόγοι του ήταν πάντα βαρύτιμοι, ήταν πνευματικοί αλλά τυρτημένοι, πάντα εξέλιπε αυτή την αγιότητα, πάντα μας παρότρινε να καλλιεργήσουμε τις πνευματικές αρετές, την υπακοή, την αδιάκριτη υπακοή που όπως έχουμε, μιλάμε για μοναχικό βίο, έτσι. Βέβαια, ναι. Για την εκοπή του θελήματος, για την ταπείνωση, την αυτομεψία. Τα πνευματικά μας συνεχώς παρότρινε τον κανόνα μας στην εκκλησία μας, την προσοχή στο νου μας, να προσπαθούμε όσο μπορούμε να αυξάνουμε το ζήλο μας προς το Θεό και προς τα πνευματικά μας καθήκοντα, και να έχουμε καθαρό νου, καθαρή καρδιά,
και να προσευχόμαστε συνεχώς, να εξομολογούμε τα τακτικά και να έχουμε συμμετοχή και μετοχή κατά την άδεια, όταν παίρναμε άδεια ευλογία φυσικά, στη Θεία Μετάληψη. Ναι. Ο ίδιος ήταν τόσο προσεκτικός και τόσο ευλαβής και τόσο θεοφιλής, που και μόνο η παρουσία του στην Εκκλησία, που ήταν τόσο φιλακόλουτος, τι να σας πω, μας έδινε ένα τέτοιο παράδειγμα, έλαβε ολόκληρος. Πριν τη μετάληψη πάντα ήταν με συντριβή, με δάκρυα. Δεν άφηνε ακολουθία, παρόλο που ήταν γεροντάκι. Ούτε αγρυπνίες, ούτε λειτουργίες, ούτε ακολουθίες. Ποτέ δεν άφησε τον κανόνα του. Έκανε διπλές ακολουθίες. Δηλαδή ήταν πολύ διαστής, καλόγερος μοναχός, πολύ προσεκτικός και με πολύ παρότρεση μας παρότρινε πολύ για την πνευματική μας ζωή. Είχε πολύ αγάπη και σε εμάς και στα ζώα που είχαμε και μάλιστα με πολύ φροντίδα τα φρόντιζε. Δηλαδή στην περιοχή μας έχουμε μολάρια. Ναι, τα ζώα, μάλιστα. Τα ζώα που είχαμε δεν έχουμε αυτή την εκεί. Και μάλιστα ένα μολάρι το αγαπούσε τόσο πολύ και το μιλούσε και το μολάρι καταλάβαινε και πήγαινε. Ναι. Έχουμε θαυμαστά δηλαδή και από τη ζωή του, αλλά και από την παρουσία του και από όλη την πνευματική του, ας πούμε, παρουσία εκεί μαζί μας. Ήταν άνθρωπος ο οποίος προσευχόταν συνέχεια, ήταν κάτοχος της νεράς προσευχής, το καταλαβαίναμε, και μάλιστα και του αυτής του φωτός, γιατί πολλές φορές έφευγαν κάποια πράγματα από το στόμα του με ιερό, όχι από επίδειξη, αλλά από ενθουσιασμό και ζήλο, πράγματα τα οποία καταλαβαίναμε, από αυτά καταλαβαίναμε, ότι ήταν όντως μέτοχος. Όταν έβγαινε από το γραφείο του και έγραφε τις ακολουθίες, έλαμπε ολόκληρος. Και μάλιστα μας έλεγε ότι πολλοί Άγιοι τον επισκεπτόταν ολόφωτοι μετά τη σύνταξη των ακολουθιών και τον ευλογούσαν, τον ευχαριστούσαν, πιάνουν το χέρι του και γράφαν τις ακολουθίες. Άλλοι τον εμφανιζόταν και εκ των υστέρων, άλλοι την ώρα που έγραφε. Ζούσε θαυμαστά πράγματα, γιατί είχε και το χάρισμα της σκηνογραφίας, το οποίο του έδωσε ο Θεός. Ναι. Και ήταν θαυμαστό, γιατί ξέρετε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ότι έγραφε κατευθείαν στο καθαρό. 50 τόμους χειρογράφους. Το ανέφερε ο Σεβασμιώτης πριν, ναι. Ναι, ναι, είναι πάρα πολλά τα πράγματα που μπορούμε να πούμε. Τώρα σε λίγη ώρα δεν μπορούμε να πούμε. Πατέρα Νεκτάρη, από κοντά, όταν μιλούσατε μαζί του, ήσασταν υποτακτικός του, για το υμνογραφικό του έργο μιλούσε. Έλεγε τι έγραφε και πώς το έγραφε. Βέβαια. Μας έλεγε το εξής. Καταρχήν, για το τι έκανε. Διάβαζε όλα τα στοιχεία του Αγίου που θα έκανε ακολουθία των Αγίων, τα οποία είτε μάζευε ο ίδιος είτε στέλνανε και απ' έξω για οτιδήποτε, για κάποιον Άγιο, για κάποιο θαύμα, για μια θαυματουργική εικόνα. Και αφού μάζευε όλα τα στοιχεία και τα διάβαζε καλά, πήγαινε, έκανε προσευχή. Ναι. Έκανε πολύ προσευχή και κατόπιν πήγαινε στο γραφείο του, όπου εκεί αποσυρώνταν δηλαδή με ησυχία και συνέθεσε τις ακολουθίες. Τότε μας έλεγε ότι είχε τόσο ευλογία και χάρη από τον Θεό, του έδινε ο Θεός τόσο ευπορία νοημάτων, που από την ευπορία που του έδινε δεν ήξερε τι να πρωτοδιαλέξει, το ναι. χέρι του να γράφει, ναι. ήταν χύμαρος, το είχαν χύμαρος νοημάτων, και από την ευπορία πάθει να απορία. Και όλα αυτά ήταν θεόπνευστα, και το ότι είχε χάρισμα Θεού δείχνει ότι, ξέρετε, για να γράψει κανείς το καθαρό και τα έργα του να είναι, να αντέχουν στη θεολογία, στη δογματική, στην ποίηση, σε όλα, ας πούμε, τα εκκλησιαστικά και τα γραμματικά, δεν είναι εύκολο ναι. και να γράφει συνέχεια, ας το πούμε. Ναι, ναι, ήταν όχι, μια μεγάλη, μεγάλο χάρισμα που είχε ο Θεός. Ποιητικά, ημνογραφικά, τόσο βαθιά νοήματα δεν είναι καθόλου εύκολο, ναι. Και είπατε, ως άνθρωπος ήταν πολύ απλός, πολύ ταπεινός. Ήταν πολύ απλός, ήταν πολύ ταπεινός. Ήταν ανάμεσά μας σαν να ήταν σαν ένας από εμάς. Ποτέ δεν έδειχνε ότι ήταν κάτι, ποτέ δεν ξεχώριζε. Ποτέ δεν, δηλαδή προσπαθούσε να κρύψει την πνευματική του κατάσταση και την αρετή του. Και αυτό επιμελώς την έκρυβε. Αλλά ξέρετε, όταν ζεις με έναν άνθρωπο, ναι, ναι. βλέπεις και τη ζωή του. Βλέπεις την αρετή του, βλέπεις την αγιότητά του. Ζήσαμε πολλά θαύματα εν ζωή από τον Γέροντα και προσωπικά και οι πατέρες και συνολικά, που έδειχνα την αγιότητά του. Να μας πείτε παρουσία. κάτι, μια εμπειρία που είχατε μαζί του που έδειχνε αυτό. Κοιτάξτε, και εν ζωή και μετά θάνατον, γιατί ο Γέροντας προγνώρισε και το θάνατό του και τους είπε και κάποιος ότι δεν θα μπορέσουν να είναι στην κηδεία όπως δεν μπόρεσαν, θα γίνει Σαββάτο και έχει καιρό χειμώνος και έτσι έγινε.
και εν ζωή ζήσαμε διάφορες καταστάσεις και μετά θάνατο ζήσαμε διάφορες καταστάσεις και μάθαμε και ακούσαμε και από διαφόρους, και από πατέρες και από αδελφούς, φίλους κτλ. Ως προς τα βιώματα, φυσικά προσωπικά δεν μπορούμε να πούμε, αλλά εκείνο γενικά θα σας μιλήσω, ότι ο ίδιος μας έλεγε, από αυτά που ακούσαμε από το στόμα του, ας πούμε, ότι όταν ήρθε στο Άγιο Όρος, τότε είχε σύμβολο τον Άγιο Καλίνικο, που είναι Άγιος, δεν είναι Άγιος ουσιαστικά την Εκκλησία μας, αλλά ήταν, θα λέγαμε, Άγιος της εποχής του. Τον Κατουνακέρωτη, τον οποίο τον συμβουλευότανε και τον είχε δει μια φορά ότι ήταν λόφωτος μέσα στο Άγιο Φως. Επίσης, όταν ήταν νέο παιδί στο Τίμιο Πρόδρομο, Νέο Καλογέρι, κάποιος άλλος μοναχός που πέρασε απ' έξω είδε τον Τίμιο Πρόδρομο να κάθεται πάνω στο, να είναι από πάνω από το κελί και να υπερίπταται και να του λέει: «Τι θέλεις, Τίμιο Πρόδρομο, εδώ, τι κάνεις?» Έτσι με βλάβια πολύ, απόρρισε ο μοναχός και του λέει: «Κάθομαι εδώ και φυλάω το Καλογέρι που μανάει τα καντήλια», μέσα ήταν ο γέροντας νέος. Ναι. Γιατί ο γέροντας έζησε περίπου 45 χρόνια σαν ασκητής και μετά έγινε η συνοδεία, δημιουργήθηκε η συνοδεία που πήγαν πατέρες. Έκανε πολύ μεγάλα αγώνα και μάλιστα τα δύο πρώτα χρόνια μας έλεγε τέτοιο πόλεμο από τον διάβολο, που ήταν νέο παιδί, γιατί πήγε 19 χρονών το 1922 στο Άγιο Όρος, γεννήθηκε το 1903 ο γέροντας. Και ο διάβολος ήθελε να τον διώξει, τον έβαζε πολύ πόλεμο, αλλά ο γέροντας είχε μεγάλη αυταπάρνηση και έλεγε ότι εγώ εδώ με έφερε η Παναγία και ο Τίμιος Πρόδρομος, εδώ θα μείνω. Από εδώ νεκρός φεύγω. Και κάποια στιγμή μετά από μία διετία μεγάλου πολέμου και πειρασμών, όπως μας έλεγε ο ίδιος, είδε το Χριστό, ο οποίος λάμποντα υπέρ των ήλιων και τον παρηγόρησε πάρα πολύ πνευματικά και του είπε ότι «Παιδί μου, κοντά σου είμαι, σε δοκίμασα, αλλά τώρα παρήθηκαν όλα». Ναι. Αυτό του δώσε μεγάλη χαρά και συνέχισε τη ζωή του. Μέσα στην πορεία της ζωής του, από αυτά που είδαμε και καταλάβαμε εν ζωή, ήταν ότι πολλές φορές αυτό που σας είπα επισκεπτόταν Άγιοι, όπου τον ευχαριστούσαν ολόφωτοι και τον ευλογούσαν μετά από ακολουθίες. Σε αγρυπνίες των Αγίων έβλεπε τους Αγίους και ζούσε σε μια άλλη πνευματική κατάσταση και από τον ιερό ενθουσιασμό ήταν σαν απλό παιδί. Πολλές φορές τα έβγαζε από μέσα του και μετά μόλις καταλάβαινε μαζευόταν ότι είναι οι Άγιοι εδώ και μας ευλογούν, εκείνο ολόφωτοι, είναι και υπέρλαπτοι. Ναι, είχε τη θεοπτία αυτή που αναφέραμε, που είπατε και προηγουμένως. Ναι, η θεοπτία είχαμε με τον Χριστό. Ναι. Πρέπει να έχει και άλλες θεοπτίες, γιατί όταν μιλούσε για το άκτιστο φως, όταν μιλούσε για τον Χριστό, δεν μπορεί να φανταστείτε τι διαφοροσύνη είχε στο πρόσωπό του και έλεγε ότι έλαμπε υπερχιλίως ηλίους. Αυτό που το λένε και Άγιοι Πατέρες, ότι το φως του δεν σε στραβώνει σαν τον ήλιο, αλλά θέλεις να το βλέπεις και να το βλέπεις και να το βλέπεις. Ναι. Πολλές φορές μας μιλούσε για τους Αγίους, για τον Χριστό. Άλλες φορές για το άκτιστο φως, πώς γίνεται ο άνθρωπος όταν γίνεται μέτοχος του άκτιστου φωτός. Επίσης, διάφορα περιστατικά προσωπικά από τους πατέρες είχαν διάφορα, ήταν βιώματα προσωπικά, αλλά θα ήθελα να σας πω και μετά θάνατον, ότι επειδή ο χρόνος είναι λίγος, δεν ξέρω που να αρχίσει και που να τελειώσει πάρα πολλά. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα για να κλείσουμε. Μόνο να αυτό θα σας πω, θα σας πω λίγο, ότι μετά το θάνατό του, τον οποίο προγνώρισε, είχε δει, είχαν δει άνθρωποι ότι ένα φως πάνω από το κελί μέχρι τον ουρανό τη μέρα της, που δεν ήξεραν τι είχε γίνει, είχε πεθάνει ο γέροντας, κοιμηθεί, μέχρι τον ουρανό εμφανίστηκε ένα φως. Άλλοι τον έβλεπαν που τους χαιρετούσε, άλλοι σε άλλους πήγαινε και τους ευλογούσε και τους έδινε λύσεις. Μας τα λέγανε διάφοροι φίλοι και γνωστοί και πατέρες, ας το πούμε. Τα σεντόνια του ευωδίασαν κατ' επανάληψη. Ευωδίες είχαμε και στον τάφο του και στο δωμάτιό του, εμφανίστηκαμε πάρα πολλές. Εν ζωή θα σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό, ότι όταν ήταν στο Δήμιο Πρόδρομο, κάποια στιγμή από κάτω ο πατέρας Πάντερ Διονύσου Γεραβιμέλε, τη νύχτα που κάνανε λειτουργία ήταν να παίρνει φωτιά. Και όταν τρέξανε πάνω να βοηθήσουν για να σβήσουν τη φωτιά στο κελί του γέροντα, είδαν από το παράθυρο του γέροντα μέσα προσευχόμενο, ο οποίος ήταν γονατιστός και όλη η εκκλησία ήταν μέσα στο Άγιο Φως και έβγαινε από το παράθυρο. Μάλιστα, και δεν τον ενοχλήσαν οι άνθρωποι. Ναι.
Έχει πάρα πολλά, αλλά ποιο να πούμε πρώτο και ποιο δεύτερο. Θέλει πολύ χρόνο. Όντως, στην τηλεόραση είναι συγκεκριμένος ο χρόνος. Τι να πρωτοπούμε. Θέλαμε και τη γνώμη σας, επειδή και τον ζήσατε, θέλαμε την εμπειρία σας. Είναι σκόρπια αυτά που σας είπα και συγκεκριμένα, αλλά γιατί... Καταλάβαμε όμως πολύ συγκεκριμένα πράγματα, είναι για τη ζωή και τη διδαχή του. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Αν είχαμε χρόνο περισσότερο και θα βρεθεί ευκαιρία και άλλη φορά, βέβαια. Να έχουμε και μια συνοχή άλλη. Και ξέρω ότι δεν βγαίνει στην τηλεόραση και δεχτήκατε. Ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε. Ήταν άγιος άνθρωπος, το ζούσαμε και εν ζωή και μεταθανώσεις, τον πλησιάσαν. Αυτό το αίσθημα είχαν μέσα τους, την πληροφορία είχαν στην ψυχή τους και είδαμε πάρα πολλά και ζήσαμε πάρα πολλά, όντως. Σας ευχαριστούμε πολύ από την Κρήτη την ευχή σας. Την ευλογία του Θεού να έχετε, να έχουμε τη βοήθεια του Γέροντα από τον ουρανό και να προσβεύει για όλους μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ την ευχή σας. Σεβασμιότατε, θα κλείσουμε σε 2-3 λεπτά να μας πείτε ένα-δυο σημεία από τη διδαχή του έργου του που πρέπει να κρατήσουμε. Πριν πεθάνει ο Γέροντας, πριν φύγει από τη ζωή, έγραψε τις πνευματικές του παρακαταθήκες προς τους μοναχούς. Ναι. Τις συνοδείες του, που όμως αποτελούν και πώς να το πούμε, αφορούν όλους τους χριστιανούς, τηρουμένων των αναλογιών. Ναι. Εκεί λοιπόν τονίζει την βαθιά πίστη που πρέπει να έχει κανείς στο Θεό, την υπακοή στην Εκκλησία, ειδικά οι μοναχοί στον Γέροντα και ειδικά για τους πατέρες που ήταν στο Άγιον Όρος, είπε να αισθάνεστε μεγάλη τιμή για την ευεργεσία που σας έκανε ο Θεός να είστε στο Άγιον Όρος κάτω από τη σκέπη της Παναγίας. Όλα αυτά, αν τα δούμε για τον καθένα μας χωριστά, πραγματικά είναι πολύτιμες παρακαταθήκες, ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές που ζούμε, μέσα σε ένα κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο, μέσα στην εξάπλωση της αθεΐας, της παγκοσμιοποίησης, της ευκοσμίκευσης, του υλισμού. Είναι πραγματικά πολύ ελπιδοφόρο ότι ο 20ος αιώνας, μέσα στον οποίο έζησε ο Άγιος Γεράσιμος και τόσοι άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας, δεν ήταν μόνο ο αιώνας της αθείας, των παγκοσμίων πολέμων και της απομάκρυνσης του ανθρώπου από το Θεό, αλλά ήταν και ο αιώνας της αγιότητας. Βέβαια, ναι. Αν σκεφτεί κανείς πως οι πατέρες και όσοι και μάρτυρες, ειδικά στις χώρες που είχε επικρατήσει ο κομμουνισμός, η αθεία δηλαδή, αναδείχθηκαν κατά τον 20ο αιώνα νέφρος μαρτύρων και οσίων πατέρων και ανθρώπων της πίστεως, απλών ανθρώπων της πίστεως, που δείχνει και παληθεύει στις μέρες μας αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι εκεί όπου πλεώνασε η αμαρτία, περίσσευσε η χάρις. Ναι, ναι. Σεβασμιότητα, και οι τέσσερις μάρτυρες εδώ στο Ρέθυμνο είναι δική του ακολουθία 3 χρόνια πριν πεθάνει, το 1988. Μάλιστα. Είναι δική του, να το πούμε, επειδή μιλούσαμε για τις ακολουθίες και εδώ στην Κρήτη. Ευχαριστούμε. Και πολλές άλλες ακολουθίες. Γνωρίζω κάποιον, γνώρισα πρόσφατα κάποιον ιερομόναχο, πατέρα Φιλάρετο. Ναι. Θυμούμε το επίθετό του, ο οποίος κάνει διδακτορική διατριβή στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο τις ακολουθίες του Αγίου Γερασίμου για τους νεομάρτυρες της Κρήτης. Πρέπει δεν να σας πω, καταγραφή συγκυρία, ότι εδώ στην Κατερίνη έχουμε ιδιαίτερο σύνδεσμο με την Κρήτη, διότι την Κατερίνη το 1912 την απελευθέρωσαν Κρήτες πρόσκοποι. Βέβαια, βέβαια. Και έτσι και να κλείσουμε με αυτό, βέβαια. Μεγάλη ευγνωμοσύνη στον κρητικό, στο γενναίο κρητικό λαό. Έχουμε εδώ το μνημείο της μάχης της Κρήτης. Και πρόσφατα ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος, ως Μητροπολίτης Ρεθύμνης, μας παρεχώρησε και τεμάχια των Ιερών Υψάνων των Αγίων Κρητών Νεομαρτύρων, τους οποίους εορτάζουμε και τιμούμε και εδώ στην Κατερίνη. Σας ευχαριστούμε θερμά, τους χαιρετισμούς μας στην Κατερίνη, την ευχή σας. Να είστε καλά, χάρηκα πολύ. Πατέρα Μανουήλ, θερμές ευχαριστίες. Ευχαριστώ και εγώ. Όπως και στον πατέρα Νεκτάριο. Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε για τον Όσιο Γεράσιμο, το Μικραγιαννανίτη. Εμείς θα είμαστε μαζί σε 15 μέρες, όχι την επόμενη, γιατί θα είναι το καρναβάλι, από όλους εμάς στην Great TV και τον Ορθόδοξο Λόγο. Χαίρετε.